Σήμερα αυτό που θα εξετάσουμε με τους διακεκριμένους συνομιλητές μας είναι πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια μυστική συνταγή για να δώσουμε πραγματικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα, στο υβριδικό περιβάλλον που συνθέτει η καθημερινότητα, που συνθέτει η ρουτίνα, αλλά και η ψηφιακή δράση και οι ψηφιακές δραστηριότητες που είναι, θα έλεγα, ένα περιβάλλον που βρίσκεται σε εξέλιξη και διαρκώς σε μετάβαση. Κάποια πράγματα που θεωρούμε δεδομένα σήμερα δεν σημαίνει ότι θα είναι δεδομένα και την επόμενη μέρα. Και αυτό μπορώ να το βεβαιώσω και από την πλευρά της δημόσιας τηλεόρασης, που φαντάζομαι ότι όλοι εσείς είστε κοινωνοί της προσπάθειας που κάνουμε για να περάσουμε στο ψηφιακό περιβάλλον και να δώσουμε στους πολίτες όσο οφείλουμε μια ψηφιακή ενημέρωση αντάξια του φορέα μας. Μπορώ να βεβαιώσω ότι οι δυσκολίες είναι πολλές, όπως είναι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ μαζί μου στο πάνελ και φαντάζομαι ότι τις αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση. Όπως είπα και πριν, είναι αδιαρκώς μεταβαλλόμενο το ψηφιακό περιβάλλον σε τομείς όπως είναι αυτός των συναλλαγών, της διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, της εταιρικής ανάπτυξης και της διαχείρισης καθημερινών ζητημάτων για τις εταιρείες. Δεν είναι εύκολο να βρίσκεις συνέχεια λύσεις, δεν είναι εύκολο να βρίσκεις συνέχεια απαντήσεις σε κάτι που μεταβάλλεται. Θα έλεγα έτσι ως παράδειγμα σε αυτό, κάποια στιγμή αρκετά χρόνια πριν τα κρυπτονομίσματα δεν υπήρχαν καν ως σκέψη. Αυτή τη στιγμή ο συνολικός τους τζίρος το 2021 ξεπέρασε το 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ένα ποσό που προκαλεί ήλικο για την παγκόσμια οικονομία. Και φαντάζομαι ότι η παγκόσμια οικονομία πρέπει να δώσει μια απάντηση σε αυτό, και αν θέλετε και τη δική μου οπτική, θα έλεγα ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή σίγουρα δεν είναι ολοκληρωμένη αυτή η απάντηση. Να σας παρουσιάσω αμέσως τώρα τους διακεκριμένους ομιλητές μας. Είναι μαζί μας, today is here with us, Mr. Terry Franklin, Executive Vice President of Qualcomm. Hi, Mr. Franklin. How are you? Very good, thank you. Thank you. Θα είναι δίγλωση η σημερινή συζήτηση. Ο κύριος Franklin έχει μετάφραση, οπότε καταλαβαίνει όλο το πλαίσιο της συζήτησης. Ο κύριος Τσεσμετζόγλου, ο CEO της Howden Matrix. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε. Ο κύριος Καλογερόπουλος, Γιώργος Καλογερόπουλος, CEO της Do Value. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε. Καλημέρα σας. Και δίπλα μου ο κύριος Νόντας Πασχαλίδης, CEO της Neurosoft. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Οπότε ας ξεκινήσω τον κύριο Πασχαλίδη που κάθεται κιόλας ακριβώς δίπλα μου, αντίστροφα, να μας δώσει τη δική του οπτική για το πώς μπορούμε σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον να δίνουμε καθημερινά πραγματικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Καλημέρα. Πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την τιμή να είμαστε σε αυτό το εξαιρετικό συνέδριο. Είναι λίγο, το εξαιρετικό συνέδριο είναι λίγο, κάθε φορά, είναι understatement, κάθε φορά μου προκαλεί λίγο ποιοι άνθρωποι μιλάνε, ποια θέματα πραγματεύονται και πόσο σημαντική αξία έχουν όλα όσα λέγονται. Επειδή την παρακολουθώ την προσπάθεια από τότε που ξεκίνησε και έχοντας την πρόσκληση για να μιλήσω σήμερα, είδα το νούμερο 7 και δεν μπορώ να φανταστώ πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός και είναι το 7ο συνέδριο. Αλήθεια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Για να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, Neurosoft είναι μια εταιρεία τεχνολογίας, οπότε είναι το αντικείμενο της τεχνολογίας και της καινοτομίας είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε καθημερινά και είναι απαραίτητο συστατικό του operation που έχουμε. Εμείς σαν Neurosoft ασχολούμαστε αποκλειστικά με το κομμάτι των υποδομών, είτε σε επίπεδο σχεδιασμού, είτε σε επίπεδο υλοποίησης, είτε σε επίπεδο operation, για υποδομές που αφορούν δίκτυο, security, cyber security, αλλά και τη φυσική παρουσία. Πολύ επίκαιρο το επίκαιρο κομμάτι του cyber security, εξαιρετικά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είμαστε ελληνική εταιρεία, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου από το 2009, με μέτοχο πλειοψηφία στον ΟΠΑΠ.
Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Η αγορά που βλέπουμε είναι της Ελλάδας και της Κύπρου ως επιτοπλίστων και λίγες αγορές στο εξωτερικό. Διαβάζοντας το θέμα του σημερινού πάνελ σχετικά με καινοτομία και απάντηση και κατά πόσο η τεχνολογική καινοτομία δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, νομίζω ότι τα τελευταία 2 χρόνια στο περιβάλλον το οποίο ζούμε, το οποίο είναι έντονο, καθημερινά, επιτακτικό και απρόβλεπτο, αν δεν υπήρχε τεχνολογικό innovation, τουλάχιστον σε επίπεδο business continuity, καμία εταιρεία δεν θα μπορούσε να αντέξει σε μια κατάσταση η οποία έχει διαρκέσει και διαρκεί ακόμα 2 ετών. Νιώσαμε ότι ο κορονοϊός έφτασε σε ένα τέλος και ξαφνικά προέκυψε το θέμα της Ουκρανίας. Χωρίς να θέλω να είμαι απαισιόδοξος, δυστυχώς το περιβάλλον είναι τέτοιο που δεν ξέρουμε αύριο τι καινούριο θα κληθούμε σαν εταιρείες, σαν οργανισμοί να διαχειριστούμε. Όταν μιλάμε για καινοτομία, θεωρώ ότι πρέπει να το τοποθετήσουμε το αντικείμενο σε 2 επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι καινοτομία σε επίπεδο R&D, έρευνας και ανάπτυξης. Κατά πόσο δηλαδή το ελληνικό οικοσύστημα έχει τη δυνατότητα να παράγει καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, λύσεις. Το δεύτερο όμως επίπεδο είναι καινοτομία στις διαδικασίες, μέσω τεχνολογίας, δηλαδή κατά πόσο η διαδικασία που ακολουθούμε προκειμένου να φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα, είτε αυτό είναι προϊόν ή υπηρεσία ή λύση, εμπεριέχει στοιχεία καινοτομίας ή είναι driven από innovation, που λέμε τεχνολογικό innovation. Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, όπως και κάθε άλλο, έχει 3 παράγοντες. Ακαδημαϊκή κοινότητα, είτε αυτά είναι πανεπιστήμια, είτε είναι κέντρα ανάπτυξης, έρευνας και ανάπτυξης, την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τομέα που εκφράζεται σε επίπεδο καινοτομίας ως επιτοπλίστων ή είναι αιχμή του δόρατος, τα λεγόμενα startups. Σε επίπεδο startups με στοιχεία του ΣΕΒ το 2021, η αξία των ελληνικών startups ήταν 4 δις και απασχολούσαν 5.000 άτομα. Με ένα πλάνο πενταετίας ή πρόβλεψη πενταετίας να φτάσουν να έχουν μια αξία 10 δις και να απασχολούν 50.000 άτομα. Αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε συνεχώς ότι είμαστε σαν χώρα, επειδή έχουμε πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό στον χώρο της τεχνολογίας, που βέβαια έχουμε πλέον δυσκολίες στο έχουμε να καλό, τα καλό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά έχουμε αυτό το πρόβλημα του brain drain, αλλά έχουμε και εγγενείς δυσκολίες όμως στο να αναπτυχθεί. Και δεν μιλάω γιατί πραγματικά η ποιότητα των ανθρώπων θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά έχουν αρκετές δυσκολίες αυτοί να βρουν τη διέξοδο που χρειάζεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σήμερα σαν εταιρεία τεχνολογίας είναι να κρατήσουμε τον κόσμο μας. Δηλαδή, για να μιλήσουμε με νούμερα, εμείς σαν εταιρεία είχαμε πολύ χαμηλό turnover στον κόσμο μας μέχρι και το 2020. Στα τέλη του 20 και στο 21 τα νούμερα αυτά τριπλασιάστηκαν. Σαν εταιρεία, μιλάμε πραγματικά στοιχεία. Ο κορονοϊός δεν μας έκανε καλό σε αυτό, γιατί ξαφνικά, ιδίως στον χώρο της τεχνολογίας, και είναι άλλη μια καινοτομία, θα μπορούσαμε να πούμε, το που είσαι πλέον δεν είναι απαραίτητα το κριτήριο με το οποίο θα κληθεί η επαγγελματική σου έδρα. Οπότε πλέον σαν ελληνική εταιρεία δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο τους άλλους integrators στην Ελλάδα προκειμένου οι μηχανικοί μας να φύγουν από εμάς και να πάνε σε έναν ανταγωνιστή local. Πλέον ανταγωνιζόμαστε την παγκόσμια αγορά. Γιατί για παράδειγμα στο cyber security, οι μηχανικοί που έχουμε που κάνουν assessments, pen testing, μπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες τους από οπουδήποτε και να είναι στον κόσμο. Που σημαίνει ότι δεχόμαστε ανταγωνισμό από το εξωτερικό, από εταιρείες που μπορούν να έχουν άλλα στοιχεία ή άλλα προτερήματα να προσφέρουν στους μηχανικούς. Οπότε όλο το περιβάλλον να κρατήσεις τον κόσμο σου έχει γίνει εξαιρετικά ανταγωνιστικό και δύσκολο.
Αυτό το οποίο οπότε θεωρώ δεδομένο ότι αν δεν υπήρχε, για να απαντήσουμε την ερώτηση, αν δεν υπήρχε innovation σε όλες τις φάσεις καθημερινότητας, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αντέξει μετά μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και επιχειρούμε. Ακόμα και η κυβέρνηση, θεωρώ ότι η κίνηση που έκανε του Υπουργείου, του κ. Πιερακάκη, σε επίπεδο gov.gr, ας μην κοροϊδευόμαστε, μπορεί για το παγκόσμιο επίπεδο να μην αποτελεί μια καινοτομία, δηλαδή αν πάει κάποιος και δει πώς κινείται η κυβέρνηση της Εστονίας. Είναι αρκετά μπροστά. Αρκετά πιο μπροστά. Τους συναντώ συχνά στο Web Summit. Ναι. Είναι εξαιρετική η προσπάθειά τους σε όλα τα επίπεδα και έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς, ιστορικά και ούτω καθεξής. Αλλά έρχεται ένα Υπουργείο το οποίο έχει μηδέν εξωστρέφεια, δεν έχει βγάλει καμία υπηρεσία προς τα έξω, έρχεται η πανδημία και υποχρεώνεται ή να μην κάνει τίποτα, οπότε να πηγαίναμε με ραντεβού στα ΚΕΠ, αν υπήρχαν ανοιχτά ΚΕΠ, ή να υποχρεωθεί να βγάλει κάτι σε ρυθμούς ρεκόρ. Θεωρώ ότι ακόμα και αυτό είναι μια καινοτομία η οποία έγινε με χρήση της τεχνολογίας. Όχι ότι η τεχνολογία ήταν καινοτόμα, αλλά οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Και αν το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογικής καινοτομίας δεν ήταν εκεί, δεν θα είχε γίνει ποτέ. Κύριε Πασχαλίδη, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Τέρι Φράγκλιν, ναι, ναι. Και θα έχουμε φυσικά και στη συνέχεια τη δυνατότητα να πούμε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα πολύ όσα μας είπατε. Mr. Franklin, your insight on how we find real solutions to real problems. Yeah, hi, good morning. It's an honor to be here, so thank you very much for inviting me. Look, technology for me is all about enabling economies and society to thrive. It really does underpin how you can take real day problems and turn them into solutions that actually make lives better for people and drive wealth and drive real engagement with individuals and businesses alike. Really, I come from Qualco Technology. We specialize in providing technology for a number of solutions. We're one part of a group. We've got servicing operations in Greece and Cyprus. And we provide technology to companies around the globe, solving a number of different issues. I think one of the things that is really important to note about technology is in the recent probably 5 and 10 years, the growth in data from transactions, from day-to-day interactions, has just exploded. And what all businesses are trying to do is to understand how you take that data and turn it into some sort of insight so that you can then change the way that you interact with your customers. And protecting the privacy. Absolutely. At the same time. Because this is the big question and the big dilemma and the big difficulty. Yeah, I think there's a couple of things there. One is around privacy. One is around governance and obviously the security of any interactions that people want to take in terms of using technology or digital as an enabler. A few key things that have happened, and obviously the last 2 years have changed the world really. It really has helped adoption of things like digital solutions. And what we've seen is huge growth in digital marketplaces in terms of the uptake and use of digital solutions for requesting loans, fulfilling different activities. People use applications for a lot of their social interactions these days. And it's key that people feel comfortable and confident in using that type of technology. What I've seen that's really crucial, though, from a business point of view, is being able to deploy that technology quickly. And in the last 2 years, the biggest challenge for most businesses is how do we scale up? How do we create a digital world when we can no longer have day-to-day interactions because of the coronavirus? And a lot of organizations struggled initially with that, but how do you ensure that your staff can work from an isolated location using technology to ensure that your customer experiences are both frictionless but also fulfilling for them as an individual? So we spend a lot of time with organizations helping them to identify how you can deploy tools and technology that will give a better experience for their customers, but also then drive huge efficiencies within the businesses themselves. I take a lot of pride in the fact that
clients will come to us and talk to us about the real day challenges that they find in scaling up their business. How do we suddenly move a contact center from a fixed location to a remote deployment? Actually, the technology can enable you to do that because you can deploy it over the cloud, for example, and you can then help that business to allow their agents and their staff to work from home with all of the tools that they would have in the workplace. There are some challenges then that creates in terms of how do you actually see and make sure that they're working in a compliant way. And that's again where technology comes into its own, because you can have tracking and tracing of the activities that take place, full auditability, and absolute confidence that the way that you're interacting with those individuals is appropriate. I touched on the data a little bit earlier, and I'll just reiterate this point. Taking data, applying machine learning and artificial intelligence so that you can differentiate how you interact with customers and interact with businesses so that they feel or have the perception that you understand their issues and their challenges and that you're creating solutions for them is really important. So the power of combining data with technology and analytical insight is actually part of a much bigger ecosystem that all organisations are striving to implement today, so that when their customers want to come to them for a solution or a service or a loan, for example, the technology makes that very, very simple to do all of that analysis in the background and then to deploy recommended actions for that individual. So you take real-world situations, understand the data, and then interact in a way that feels personal to that actual customer or that individual. So I think that's a really key factor of how technology is changing the way we live, and changing the way that individuals and businesses interact with each other. I think the biggest opportunity from technologies is not distance working, but working from Greece. Not working from distance, working from Greece, at Greece. So Mr. Franklin, I believe that you enjoy our country. Yes, I do. As a place to work. Yes, it's a great country to come to. I think what I find really exciting is the fact that there's lots of opportunity to use technology, not only in the Greek economy, in the Greek business world, but also to take some of the learnings and understandings here and use them in other markets. I come from a market where every day we're trying to get funding into the real economy, and we try to do that in a seamless way. So how do you ensure that you're taking the actual funds that the government wants to deploy into the real world? How do you make it quick and easy, secure, you've made sensible risk decisions, and you're now allowing those funds to get into the real world as quick as possible? Seeing that in other countries and wanting to ensure that we could do similar sorts of things elsewhere, such as in Greece, I think that's really important as well. Κύριε Καλογερόπουλο, να μας δώσετε τη δική σας οπτική. Καλημέρα. Στο θέμα προς συζήτηση. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Νομίζω ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την καινοτομία είναι τόσο απλός όσο είναι και ο ορισμός της καινοτομίας. Η καινοτομία νομίζω ότι είναι οτιδήποτε αφορά ένα νέο μοντέλο, ένα νέο προϊόν ή μια νέα υλοποιήσιμη ιδέα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι χρειάζεται να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό, το νέο κινητό τηλέφωνο ή το νέο ίντερνετ για να θεωρηθούμε καινοτόμοι. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις σε καθημερινά πραγματικά προβλήματα με απλές λύσεις. Άρα σίγουρα χρειαζόμαστε μια αλλαγή και η καινοτομία πρέπει να συνδυαστεί με την αλλαγή. Νομίζω η πανδημία, για παράδειγμα, και πριν την έναρξη της πανδημίας, όλες οι εταιρείες, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, ασχολιόντουσαν κατά κύριο λόγο με τους millennials, Generation Z, Generation X και ούτω καθεξής. Αυτό που κατάφερε να αναδείξει η πανδημία, πέραν από την αύξηση της τηλεργασίας και να την καθιερώσει, την αύξηση των e-commerce συναλλαγών, τη χρήση των ανέπαφων συναλλαγών και ούτω καθεξής. Νομίζω ένα σημαντικό θετικό στοιχείο που έφερε είναι ότι ανέδειξε
ότι η καινοτομία είναι για όλες τις ηλικιακές ομάδες και για όλα τα προβλήματα. Και κυρίως τα προβλήματα της καθημερινότητας, δηλαδή αυτά που έχουμε καθημερινά στη ζωή μας και μπορεί να μας διευκολύνει σε μέγιστο βαθμό. Και θα έλεγα ότι αν επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό θα παρουσιαστεί το χάσμα γενεών ότι κάποιοι δεν έχουν μετακομίσει ψηφιακά στις νέες λύσεις. Μα αυτό κατάφερε να αναδείξει και τις ευκαιρίες που υπάρχει πίσω από όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλους τους κλάδους για νέες καινοτομίες και νέες λύσεις σε καθημερινά απλά προβλήματα. Άρα, πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, δηλαδή πώς η καινοτομία, τι χρειάζεται να κάνουμε για να υλοποιήσουμε καινοτομία. Νομίζω ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν ανακοινώσει ή διαφημίσει ότι έχουν ένα transformation πρόγραμμα. Σίγουρα και ο δικός μας όμιλος είναι ένας από αυτούς. Και ο δικός μας. Ακριβώς. Είναι αυτό αρκετό? Δεν νομίζω. Είναι τελικά τα transformation προγράμματα... Είναι τα transformation προγράμματα μέρος της καινοτομίας ή η καινοτομία μέρος των transformation προγραμμάτων? Νομίζω ότι τα transformation προγράμματα είναι μέρος της καινοτομίας και όχι το ανάποδο. Άρα πρέπει να δομήσουμε κατά τέτοιο τρόπο τον οργανισμό μας, ώστε τα transformation προγράμματα να είναι τα εργαλεία που θα φέρουν την καινοτομία και όχι το ανάποδο. Είναι αρκετό να έχουμε transformation προγράμματα για να υλοποιήσουμε καινοτομία? Νομίζω πως όχι. Υπάρχουν αντιστάσεις. Όταν ένας οργανισμός πάει να εφαρμόσει ένα transformation πρόγραμμα στους ανθρώπους που πρέπει να το υιοθετήσουν. Μόνιμα. Νομίζω ότι είναι και μέσα στη φύση του ανθρώπου να αντιστέκεται στην αλλαγή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όμως να καταφέρουμε να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα, να καταφέρουμε να κάνουμε τους υπαλλήλους των εταιριών μας συμμέτοχους σε όλη αυτή την προσπάθεια. Πρώτιστα να καταλάβουν οι ίδιοι τι έχουν να κερδίσουν από αυτό και μετά στη συνέχεια νομίζω ότι αυτό θα βγει και στους πελάτες μας και στον κλάδο τον οποίο ανήκουμε. Αλλά ακόμα και αυτά τα transformation προγράμματα νομίζω ότι δεν είναι αρκετά. Δηλαδή στην Ελλάδα, βάσει στατιστικών, οι μεγάλες επιχειρήσεις εκτός του κλάδου της τεχνολογίας αφιερώνουν το 5% των επενδύσεων τεχνολογίας στην καινοτομία. Ένα πολύ χαμηλό ποσοστό δηλαδή. Σωστά. Ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που όλοι λέμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, είναι εκτός του κύκλου καινοτομίας. Άρα, πρώτο σημείο βελτίωσης νομίζω ότι ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιούμε την καινοτομία. Θα φέρω το χαρακτηριστικό παράδειγμα των proof of concept. Χωρίς proof of concept δεν μπορούμε να είναι το πρώτο βήμα της υλοποίησης μιας νέας καινοτόμας ιδέας. Με το πρότυπο του FRS16, το proof of concept θεωρείται OPEX. Ενώ όλοι εμείς έχουμε σαν ετήσιο στόχο τη μείωση του OPEX. Άρα το πλαίσιο πρέπει να ενημερωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσπαθήσει να δημιουργήσει τα αντίβαρα των αρνητικών επιπτώσεων που το ίδιο το πλαίσιο δημιουργεί. Άρα εκεί είναι η δεύτερη περιοχή η οποία θεωρώ ότι χρειάζεται βελτίωση. Η τρίτη φαίνεται νομίζω και στα ποσά τα οποία η Ελλάδα απορροφά στα λεγόμενα startup hubs, το οποίο είναι κατά 20 φορές μικρότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Ενώ εσφαλμένα νομίζω θεωρούμε στην Ελλάδα ότι η καινοτομία είναι αντικείμενο των startups. Ενώ τελικά η καινοτομία είναι αντικείμενο όλων των εταιριών, όλων των μεγεθών, σε όλους τους κλάδους. Αλλιώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ως τελευταίο σημείο, προς βελτίωση, θα ήθελα να φέρω έτσι πως ξεκίνησα την τοποθέτηση μου. Η καινοτομία δεν είναι κάτι σύνθετο, ούτε χρειάζεται πολύπλοκες μεθόδους, οργανωτικές δομές για να καταφέρουμε να την αντιμετωπίσουμε και να τη φέρουμε στην κοινωνία και στο πλατουλόγιο μας. Χρειάζονται απλές λογικές, απλή σκέψη, να αλλάξουμε δηλαδή τον τρόπο σκέψης μας και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα τα οποία έχουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση, η αλλαγή Ακριβώς. του τρόπου σκέψης και μάλιστα Ακριβώς. σε συλλογικό επίπεδο. Γιατί όπως είπατε και εσείς, μια εταιρεία μπορεί να έχει τη βούληση, τη θέληση να προχωρήσει, αλλά να μην ισχύει το ίδιο και για τους ανθρώπους που την υπηρετούν Ακριβώς. καθημερινά. Έτσι ακριβώς. Και πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να παροτρύνουμε αυτόν τον κόσμο να μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και η καινοτομία
είναι μέρος της κουλτούρας του εκάστοτε οργανισμού και όχι μέρος ενός προγράμματος υλοποίησης. Να περάσουμε τώρα και στον κύριο Τσεσμετσόγλου, να μας δώσει και αυτός, Τσεσμετσόγλου, να μας δώσει και αυτός τη δική του οπτική στην πολύ χρήσιμη μέχρι τώρα και πολύ σημαντική συζήτηση που γίνεται και θα έλεγα ότι μπαίνει και στον πυρήνα του προβλήματος σε πολλά σημεία της. Καλησπέρα για μένα. Το να είσαι τελευταίος, έχουν καλύψει πολλοί οι προηγούμενοι ομιλητές. Αλλά... Δεν πειράζει. Θα επικυρώσετε ή όχι τα όσα έχουν υποθεί. Θα πω δύο πράγματα που είναι αξιοσημείωτα. Καταρχήν, εμείς είμαστε ένας ασφαλιστικός όμιλος, B2B, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος στη χώρα διαμεσολάβησης, πιστοποιημένος από τους Lloyds, και ανήκουμε στον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παγκόσμιο όμιλο ασφαλιστικών υπηρεσιών. Θα ξεκινούσα με το πρώτο comment που έκανε ο ομιλητής δίπλα σας, ο κύριος Πασχαλίδης, για το ελληνικό θαύμα. Αυτή το digitization της χώρας έγινε τόσο γρήγορα και τόσο σωστά και δούλεψε από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι το απίθανο για μένα, γιατί ό,τι προσπαθήσαμε να κάνουμε στον χώρο του innovation που είχε digitization δεν δουλεύει από την πρώτη στιγμή. Έχει πολλά θέματα. Λοιπόν, και φαίνεται ότι εδώ το περιθώριο λάθους δεν υπήρχε, έγινε σωστά και έτρεξε σωστά. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε, που επίσης αναφέρθηκε, ήταν ότι το turnover στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, αυτό που έγινε με τον COVID, ουσιαστικά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στην Ελλάδα και πληρώνονται με μισθούς Αγγλίας, με μισθούς Σουηδίας, με μισθούς Ελβετίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο you can't fight that, γιατί ουσιαστικά, ναι, μπορούμε να κάνουμε innovate, αλλά έχουμε χάσει το competitiveness που είχαμε. Και θα έλεγα, συγγνώμη κύριε Τσεσμετσόγλου, θα συνεχίσετε αμέσως μετά, και θα έλεγα ότι όχι μόνο υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται, πώς είναι ένα ερώτημα, με ποιες μεθόδους, από ποιες πλατφόρμες λαμβάνουν τα χρήματά τους σε μηνιαία βάση και πού είναι και ασφαλισμένοι, που είναι ένα ακόμη ζήτημα που έχει δημιουργηθεί από την εργασία εξ αποστάσεως. Σωστό. Στο cloud είναι όλα. Έτσι μου έχουν πει. Ακόμα και η υγεία μας είναι στο cloud, ακόμα και η ζωή μας. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά ναι, υπάρχουν θέματα με το να βρεις human resources προκειμένου να καλύψεις τις ανάγκες που έχεις. Εγώ θα έλεγα το εξής. Πριν 5 χρόνια το spending μας στο IT και στο software κομμάτι του IT ήταν γύρω στο 2-3% του EBITDA μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάει στο 8-9% και συνεχίζεται ο αγώνας. Βέβαια, δεν έχει να κάνει με το να γίνουμε πιο innovative ή να βρούμε innovative λύσεις. Έχει να κάνει με το πώς θα κάνουμε economic efficiencies για να κάνουμε manage το growth που έχουμε με τον σωστό τρόπο και χωρίς να επιβαρύνουμε τη βάση. Άρα λοιπόν το δικό μας το innovation έχει να κάνει περισσότερο με το πώς θα κάνουμε drive economic efficiencies. Και εκεί έρχεται και η δυσκολία, γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή λύσεις στον ασφαλιστικό χώρο κάθετες που να συνδέουν όλα τα parties. Γιατί καλό είναι να κάνεις εσύ το innovation σου και καλό είναι να μπορείς να συνδεθείς με third parties. Αλλά όταν τα third parties δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο, εκεί είσαι στο zero point που ήσουν. Και άρα λοιπόν, σαν industries και όλα τα peripheral industries, θα έλεγα, πρέπει να ακολουθούν το innovation και αυτό που κάνεις εσύ σαν εταιρεία για να μπορείς να έχεις και connectivity, γιατί αλλιώς there's no point, χάνουμε την ουσία. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για αυτή τον πρώτο γύρο τοποθετήσεων. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ σημαντικές οι οπτικές που μας δώσατε. Να επιστρέψουμε σε εσάς, κύριε Πασχαλίδη, για να δούμε λίγο. Καταρχήν, μιλήσατε για την πανδημία. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας είχε προηγηθεί μια οικονομική κρίση. Στην συνέχεια της αντιμετώπισαμε όλοι μαζί
αυτή την πανδημία που θα έλεγα ότι άλλαξε πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, για να βρεθούμε στο επίκεντρο παγκοσμίως ενός πολέμου. Δηλαδή, σίγουρα για τη χώρα μας το μονοπάτι μόνο εύκολο δεν είναι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι καταρχήν να προσαρμοστείς τεχνολογικά σε αυτό το μεταβαλλόμενο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον και να αναπτυχθείς ως εταιρεία? Για μας είναι λίγο πιο, θα έλεγα, λίγο πιο εύκολο όντας εταιρεία τεχνολογίας. Οπότε από το DNA μας είμαστε στημένοι με έναν τρόπο που τις τεχνολογικές εξελίξεις μας είναι υποχρεωμένοι να τις παρακολουθούμε και να τις ενστερνιζόμαστε πρώτα εμείς πριν τις βγάλουμε σε εμπορική εκμετάλλευση προς τους πελάτες μας. Σε κάθε περίπτωση όμως εύκολο δεν είναι, γιατί... Φαντάζομαι όμως ότι και εσείς αναπτυχθήκατε σε ένα δύσκολο περιβάλλον, σε δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, ναι, μεν τεχνολογικά ήσασταν αρκετά ικανοί για να δώσετε τις δικές σας απαντήσεις. Το περιβάλλον όμως γύρω σας ήταν εχθρικό. Το περιβάλλον γύρω μας είναι εχθρικό, γίνεται ακόμα πιο εχθρικό και θα εξηγήσω τι εννοώ. Και αυτό δεν έχει επιπτώσεις μόνο σε εμάς, αλλά έχει και επιπτώσεις στους πελάτες μας. Οπότε, ό,τι και να μπορούμε εμείς να οργανώσουμε σε επίπεδο προετοιμασίας, θα πρέπει να μπορέσεις να περάσεις την ίδια νοοτροπία και στους πελάτες. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι το cyber security. Από τον Σεπτέμβριο του 2020, δηλαδή όχι ακριβώς από την αρχή της πανδημίας, υπήρχε τεράστια έξαρση σε κυβερνοεπιθέσεις. Και δεν αναφέρομαι σε αυτές που γίνονται τώρα, όπου κάποιες είναι και συνδεδεμένες με την κατάσταση στην Ουκρανία. Αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον η περίοδος που ήταν από τον περίπου τέλη Σεπτεμβρίου με τέλη Νοεμβρίου του 2020. Όπου τα lockdown, η πίεση, το καινούριο περιβάλλον έφερε πάρα πολύ κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο να ακολουθήσει κάποια patterns τα οποία οδηγήσανε σε κυβερνοεπιθέσεις. Οπότε η απειλή, η συγκεκριμένη απειλή ήταν εκεί, όχι τόσο για εμάς ως εταιρεία, αλλά για τους πελάτες μας. Θα έπρεπε να διαχειριστούμε το θέμα από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία. Οι υπηρεσίες που απαιτούνται δεν ήταν κάτι συνηθισμένο και για την εταιρεία μας. Οπότε θα έπρεπε και εμείς να κινηθούμε γρήγορα και να μετασχηματιστούμε με ευελιξία προκειμένου να καλύψουμε ανάγκες με χρήση τεχνολογίας αλλά και με χρήση διαδικασιών. Σε αυτό το επίπεδο, αν η ομάδα σου δεν είναι innovative, και συμφωνώ τον κύριο Καλογερόπουλο ότι δεν είναι, είναι κάτι το πάρα πολύ απλό, είναι state of mind. Να ψάχνεις να βρίσκεις το διαφορετικό, το καινοτόμο σε οποιαδήποτε... Ή και στο παραδοσιακό ακόμα, να ψάχνεις να βρεις το καινοτόμο. Φυσικά. Έλεγα ότι αυτή η οπτική του κ. Καλογερόπουλου είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι εξίσου κρίσιμη όσοι και με τα startups τα οποία εκπροσωπούν τον χώρο της καινοτομίας. Ακριβώς. Η διαφορά με τα startups, και έχει απόλυτα δίκιο ο κ. Καλογερόπουλος, δηλαδή όλοι πρέπει να έχουμε, να προσπαθούμε και να προάγουμε την καινοτομία μέσα στις διαδικασίες μας, είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο για μια νεοφυή εταιρεία η οποία ξεκινάει από το μηδέν και με ένα όραμα λίγο πιο forward thinking από ότι μια παραδοσιακή εταιρεία, στο να κινείται με όρους καινοτομίας από ότι με παραδοσιακούς όρους. Οπότε, για να καταλήξω και να απαντήσω στο ερώτημά σας, εύκολο δεν είναι για κανέναν. Και το πλαίσιο αλλάζει τόσο γρήγορα σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί πλέον τα συστήματά μας είναι ανοιχτά. Δεν είναι ότι τα συστήματά μας είναι εσωτερικά με καμία πρόσβαση προς τα έξω, που σημαίνει ότι μπορούν να επηρεαστούν εν δυνάμει από οποιοδήποτε σημείο στον πλανήτη, ενώ έχουμε φτάσει και σε μια κατάσταση όπου πρακτικά μπορεί να είναι και τα ίδια στα συστήματα λόγω του cloud σε οποιοδήποτε σημείο στον πλανήτη. Άρα οι απειλές είναι εκεί, οι προκλήσεις είναι εκεί και η τεχνολογία εξελίσσεται με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς. Είτε αυτό λέγεται κρυπτονόμισμα, είτε αυτό λέγονται οι disruptive τεχνολογίες σε software development, αλλά και σε πιο παραδοσιακά πράγματα όπως το δίκτυο. Και στο δίκτυο έχουμε disruptive τεχνολογίες που έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Άρα η προκλήση είναι εκεί και όλοι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, open-minded και σίγουρα
να προάγουμε την καινοτομία μέσα στους οργανισμούς μας. Mr. Franklin, how do you manage to grow from a local to a global scale? Which is the parameters of such an effort? Yeah, I think there's some things that are still fundamental to the way that you grow business, and they haven't changed, and they'll always be there, which is being able to spend time with the customer, understanding what their challenges are, and then relating those challenges to a solution that actually makes perfect sense for them. And where technology really comes into its own is it should be invisible to addressing the business needs. So we talk about things like user journeys and so on with customers, so that we can translate their needs and their issues into a language that's common, and that works wherever you go in the world. It's then really important to make sure that you understand the buying cycle. So I know Georgia talked about doing proof of concepts. When you're a vendor, you're talking more about case studies and testimonials and proof of how technology and solutions have worked for other organisations in similar scenarios, regardless of the territory that you're operating in. Now, things like regulation will be different in different territories. Things like the level of take-up of technology will be different in different countries. Somebody's mentioned Estonia already. We know that in the Baltics, there's a high penetration of digital. In other countries, it's still, you know, people are quite reserved and even don't trust technology sometimes. So you have to spend your time doing your market analysis and working out, you know, what is it that drives engagement with technology in those different markets. But then when you're actually looking to be a vendor of choice in those markets, making sure that you understand the issues, that you can present solutions in a way that absolutely resonate with the needs of the business and their customers. And the most important thing is demonstrate the return on investment that they're going to get. Because, you know, at the end of the day, somebody has to sign off the budget to say we're going to put this technology in, and the value we will get is X, Y, Z. So we would expect to see, you know, a good percentage reduction in effort. We would expect to see a good performance uplift, whether it be in the number of interactions that you have or the number of sales that you have. We would expect to see a real adoption of the technology with the end customer or the consumer of that product or service in order to improve the overall perception of that business in their country, in their region, wherever they're operating. The key for us as a Greek-based business is to ensure that we garner the trust of those prospects and those clients wherever they're located. And ultimately, it comes down to the quality of the people and the quality of the engagement. Now, in the last 2 years, we've had to do a lot of that remotely, just by virtue of the fact that we haven't had the historical face-to-face contact. The technology allows you to do that, but I think we're probably all sick to death of having Teams meetings and Zoom meetings, and it's actually nice to be in a room where we're physically all together. So that aspect of engaging customers will come back. But really, it's down to the people that you work with being trusted and being confident that the solutions that they're promoting and the technology that they're encouraging you to adopt delivers real value, and knowing that you can start small with a proof of concept and you can grow that technology quickly, whether you're adopting it in one location or multiple locations. Then you've got all of the normal disciplines around making sure that your project and program delivery is effective and efficient, and the quality of the people that will support that product ongoing are of a high standard as well. Because, you know, it's one thing to adopt technology in the first instance, it's another thing then to continue to utilize it and extend the value that you get from that technology. So I'm very strong of the view that you don't just provide somebody with a solution, you then work with them over the long term to continue to extract value. It's an ever-changing world. We need to constantly adapt the way that the technology interacts with the end customers in order that they get better value and better experiences. So that hasn't changed. Wherever I go, anywhere in the globe, you know, those kind of common things are still as relevant today as they've always been. You talked about Zoom meetings. I'm glad that today we are not in a Zoom meeting and we're here with all these interesting people in Delphi. Κύριε Καλογερόπουλε, θα σας ρωτήσω για μια αυτή την αγγλοποιημένη έκφραση που χρησιμοποιούμε, δεν μπορείς να μάθεις στο παλιό σκύλο, στο παλιό σκύλο, μια λέξη, δεν το έχω καταλάβει, νέα κόλπα. Μπορούν οι παραδοσιακές εταιρείες
να μάθουν νέα κόλπα και να προσαρμοστούν σε αυτό το περιβάλλον, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια απαίτηση τη δεδομένη χρονική στιγμή και μάλιστα μια απαίτηση επιβίωσης για αυτές. Κοιτάξτε, ο κλάδος στον οποίο η Ντουβάλιου ανήκει, το όμιλος Ντουβάλιου ανήκει, δηλαδή ο κλάδος των credit και real estate services, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια κατηγορία εταιριών σαν αυτή που αναφέρατε. Πολύ απλά γιατί δημιουργηθήκαμε, ο κλάδος αυτός κυρίως στην Νότια Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσω της απόσχησης από τις τράπεζες, όπου εκεί η βαρύνουσα σημασία είχε η ίδια η συναλλαγή και η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, παρά να δημιουργηθούν οι τεχνολογικές έτσι, ικανότητες, να αναπτυχθούν οι τεχνολογικές ικανότητες των εταιριών. Άρα τελικά σε εταιρείες του κλάδου μας υπάρχει αρκετό περιθώριο για βελτίωση, για εξυγχρονισμό, για καινοτομία, η οποία θα έρθει να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα τα οποία έχει το πελατολόγιο της. Είναι εύκολο να γίνει αυτό? Προφανώς τίποτα δεν είναι εύκολο. Πρέπει άμεσα να ασχοληθούμε με τα καθημερινά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και σε αυτό έρχονται οι διάφορες συνέργειες οι οποίες προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, δηλαδή να φτιάξουμε ένα οικοσύστημα προμηθευτών και partnership οι οποίες θα μας φέρουν έτοιμες λύσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί και τεκμηριωθεί από τη μεριά του partner μας. Και αυτό είναι για το άμεσο μέλλον, ενώ παράλληλα χρειάζονται κάποιες στρατηγικές κινήσεις για το μέλλον. Γιατί αυτό είναι μια συνεχόμενη εργασία, δεν είναι κάτι που το κάνω σήμερα και σταματάει. Σε αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον ο όμιλός μας, έχει δύο στρατηγικές κατευθύνσεις για να ενισχύσει αυτό που μόλις τώρα ρωτήσατε. Το πρώτο είναι να συμμετέχει σε εταιρείες, σε καινοτόμες εταιρείες. Το 2020 δημιουργήσαμε ένα joint venture που λέγεται DoLook, το οποίο ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα αγοροπολισίας δανείων, ενώ το 2021 συμμετείχαμε με 15% σε μια βραζιλιάνικη fintech εταιρεία με ονομασία Quero Guitar, που ουσιαστικά προσφέρει μια πλατφόρμα διαχείρισης μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών δανείων, και κατά 10% σε μια ιρλανδική εταιρεία που λέγεται Bidex One, η οποία προσφέρει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Άρα αυτή ήταν η πρώτη μας στρατηγική κατεύθυνση για να υπάρχει συνέχεια. Ο στόχος μας δεν είναι αυτές τις εταιρείες να τις απορροφήσουμε λειτουργικά μέσα στον όμιλο, αλλά είναι να τις αφήσουμε την απαιτούμενη ανεξαρτησία για να υλοποιήσουν το business plan τους, ενώ εμείς παράλληλα θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε νέες καινοτόμες ιδέες και υπηρεσίες. Παράλληλα, εσωτερικά, έχουμε αναπτύξει την κατάλληλη οργανωτική δομή, έχουμε φτιάξει το λεγόμενο Innovation Hub και Innovation Forum. Το Innovation Forum αποτελείται από στελέχη και από τις 5 χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμεθα, και από όλες τις ειδικότητες, με στόχο να αποφασίσουν οι ίδιοι ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες καινοτομίας του ομίλου, ενώ το Innovation Hub να τις υλοποιήσει μέσω των Transformation προγραμμάτων. Ο στόχος ποιος είναι, για να καταφέρουμε να έχουμε αυτό που λέμε συνέχεια και να καταφέρουμε να λύσουμε και να έχουμε μια συνεχόμενη ροή καινοτομίας και να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, γιατί τα πράγματα δεν αλλάζουν μέσα σε ένα βράδυ. Ο στόχος μας είναι μέσω του Transformation προγράμματος να αφιερώσουμε το 10% αυτού στην καινοτομία, και αν αναλογιστείτε τα μεγέθη, το Transformation πρόγραμμά μας ξεπερνάει τα 70 εκατομμύρια ευρώ, άρα περίπου τα 7 εκατομμύρια θα πάνε σε θέματα καινοτομίας. Ευχαριστώ, κύριε Καλογερόπουλο, για να δώσουμε και τα λίγα λεπτά που μας έχουν μείνει στο κύριο Τζόγλου. Και τέλος, στοχεύουμε μέχρι το 2025 η καινοτομία να αναλώνει το 10% των συνολικών τεχνολογικών επενδύσεων του ομίλου μας. Κύριε Τζόγλου, πόσο εύκολο, δύσκολο είναι σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε να κάνεις εκτίμηση κινδύνων, να προβλέψεις τι πρόκειται να συμβεί και να κάνεις και διαχείριση αυτού?
Λόγω του χρόνου θα συγκεντρωθώ σε ένα κομμάτι που λέγεται cyber liability. Και είναι πλέον γεγονός ότι τα cyber incidents και τα cyber extortions έχουν πάει σε τέτοιο βαθμό που κανένας δεν περίμενε. Μόνο μέσα στην διάρκεια του τελευταίου μήνα του πολέμου της Ουκρανίας έχουμε δει ένα 57-59% αύξηση στα incidents που διαχειριζόμασταν. Στην Ελλάδα πέρσι το να χειριστήκαμε... Στη χώρα μας, έτσι. Στη χώρα μας. Στη χώρα μας χειριστήκαμε... Ναι, αυτά που λέω τα στατιστικά είναι στη χώρα μας. Χειριστήκαμε πάνω από 7 εκατομμύρια, μάλλον πληρώσαμε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ σε ζημιές πελατών μας που είχαν cyber incidents. Και είχαν να κάνουν με extortion. Και, by the way, ήταν το 15% από αυτά που αρχικά ζητιότανε από τους hackers ή οτιδήποτε και να σου πούμε. Συνεπώς, είναι ένας τομέας που είναι αλλάζει τόσο γρήγορα και με τέτοια δυναμικότητα που έχουμε challenge να κάνουμε keep up. Λόγω της του ομίλου και της τεχνογνωσίας, αν θέλετε, που έχει σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ομίλος διαχειρίστηκε και τη ζημιά της Maersk, την πολύ μεγάλη του cyber, το μεγαλύτερο από το cyber liability. Υπάρχει μια τεχνογνωσία στην οποία you have to pull τα resources από όλες τις χώρες, γιατί βλέπουμε ότι κάθε incident έχει μια διαφορετικότητα που δεν μπορείς να την προβλέψεις. Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά that's our job. Τι να πω, συγχαρητήρια. Σε εσάς και σε μένα που καταφέραμε να κλείσουμε τη συζήτηση ακριβώς στο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Ήταν μεγάλη μου τιμή αυτή η συζήτηση που είχα. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.